Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, ελπίζουμε να μας βοηθήσει και η σύνδεση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, και θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα για το θέμα αυτό, μιας και θα απασχολήσει και τη Σύνοδο των Πριτάνεων, έτσι δεν είναι, που θα γίνει το μήνα που θα μας έρθει και θα προεδρεύσετε εσείς. Ναι, πολύ σωστά, έχουμε τη Σύνοδο Πριτάνεων 20-23 Μαρτίου στη πόλη της Κέρκυρας, τη φιλοξενούμε. Απασχολεί ήδη ιδρύματα στο εξωτερικό, πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εν γενέση του, έτσι ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα λογοκλοπής, αντίστοιχα φαινόμενα λογοκλοπής και όχι μόνο, που δημιουργούνται από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας και εν προκειμένου στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα των πανεπιστημίων. Θα θέλατε για τους φίλους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν και ακριβώς γιατί ακριβώς μιλάμε και πώς έχει προκύψει το ζήτημα, να μας πείτε έτσι με δύο κουβέντες για αυτήν την εφαρμογή? Βεβαίως, αυτό είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή, το ChatGPT, το οποίο στηρίζεται σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και στο τεράστιο όγκο πληροφοριών που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, έτσι ώστε υπό μια διαλογική μορφή, δηλαδή απευθύνοντας ένα ερώτημα με μορφή γραπτού κειμένου, η ίδια η μηχανή να απαντάει να δίνει μια απάντηση η οποία στηρίζεται στη γνώση που είναι αποθηκευμένη στο ίδιο το διαδίκτυο. Και η ερώτηση μπορεί να είναι πάρα πολύ απλή έως και πολύ σύνθετη. Για παράδειγμα, θα μπορούσε στον επιστημονικό χώρο, το έχουμε δοκιμάσει εξάλλου, να πούμε να γράψει μια ερευνητική δημοσίευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και η απόκριση της ίδιας της μηχανής να είναι ακριβώς μια τέτοια δημοσίευση. Καταλαβαίνετε ότι όπως παλιότερα τα πανεπιστήμια είχαν το πρόβλημα του πώς θα αντιμετώπιζαν φαινόμενα λογοκλοπής, τυπικά φαινόμενα λογοκλοπής, τι σημαίνει αυτό, το ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πλέον ευρύτατα κείμενα, εργασίες, η Wikipedia. Θα μπορούσε κανείς να πάρει ένα κομμάτι από τη Wikipedia και να το ενσωματώσει σε μια εργασία. Αυτό είναι μια τυπική μορφή λογοκλοπής. Ναι. Έχουν αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίζονται και να εντοπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν προϋπάρχει, στηρίζεται στη γνώση που είναι αποθηκευμένη στο διαδίκτυο, αλλά από εκεί και πέρα μία μηχανή νοήμων με νόηση, έτσι, βασισμένη σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, έχει τη δυνατότητα να παράξει καινούριο κείμενο. Ναι. Εδώ λοιπόν... Και να μην καταλάβουμε λοιπόν, να μην μπορούμε να διακρίνουμε αν αυτό είναι εργασία ενός προσώπου, δηλαδή βάσει της μελέτης, έτσι, της έρευνας, ή είναι έτοιμο... Το έχει πάρει κατασκευασμένο από μηχανή, ναι. Ακριβώς. Ναι. Εδώ υπάρχουν διάφορες αντιμετωπίσεις. Κάποια κράτη σκέφτονται, για παράδειγμα, να μπουν στη διαδικασία να απαγορευτούν οι χρήσεις τέτοιων μηχανών σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο έχει συνεισφέρει με την έρευνα που πραγματοποιείται εντός αυτού. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους απαγορεύσεις δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν. Ναι. Διότι είναι σπουδαίο εν μέρει να λειτουργήσουμε. Έχουμε ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε με τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνει την καθημερινότητά μας και να μην μας υποκαθιστά ως νοήμωνα όντα. Άρα λοιπόν εδώ τίθονται διάφορα θέματα που πρέπει να συζητηθούν μεταξύ των πανεπιστημίων, και θέματα δεοντολογίας και θέματα ηθικής και αν θέλετε θέματα μέτρων τεχνολογικών αντίμετρων που πρέπει να αναπτυχθούν σταδιακά έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο διδασκόντων, ερευνητών και το καθεξής απέναντι σε αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στην αρχή αυτού του φαινομένου, δεν έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Το μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν το γνωρίζει, έτσι, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ειδικά από τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια παράλληλα να δώσουν και τον τόνο των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλα πεδία, όπως η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, η εκπαίδευση ενδεχομένως, αλλά και σε άλλους τομείς της καθημερινής
κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα που απασχολεί κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα, κύριε Φλόρε, ή είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε και σε άλλους τομείς να απασχολεί, δηλαδή και άλλους επαγγελματικούς τομείς γενικότερα? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα, σίγουρα και την ερευνητική κοινότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ερευνητική κοινότητα αποτυπώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιεύσεις οι οποίες παράγονται υπό μορφή γραπτού κειμένου, δημοσιεύονται σε περιοδικά κ.ο.κ. Άρα λοιπόν και εκεί έχουμε αντίστοιχα θέματα, αλλά σταδιακά μπορεί να πάρει πολύ μεγαλύτερη έκταση σε μεγάλο εύρος της καθημερινότητας, έτσι, των ανθρώπων, από τη σύνταξη ενός απλού κειμένου, τη συγγραφή διαλόγων για μια σειρά, ας πούμε, για ένα σενάριο μιας οπτικοακουστικής παραγωγής, θα μπορούσε να είναι πολύ διευρυμένο και με αυτόν τον τρόπο να χαθεί και η έννοια της αυθεντικότητας της ανθρώπινης νόησης και να πάμε σε ένα μοντέλο που ο άνθρωπος επαναπαύεται ότι έχει μια μηχανή για να του παράξει τελικά αυτό που θέλει. Αυτό είναι που εμένα ως πρόσωπο, δηλαδή ως άνθρωπο, με απασχολεί, κύριε Φλόρε, δηλαδή ότι υπάρχει μία μηχανή που μπορεί να τα κάνει όλα για μένα. Είναι καλό σε ένα σημείο, δηλαδή και εγώ είμαι σε ένα στάδιο που γράφω εργασίες για ένα πρόγραμμα που παρακολουθώ και πολλές φορές λέω επειδή δεν προλαβαίνω να μπορούσε κάποιος να μου την γράψει. Αλλά από την άλλη βλέπεις ότι λίγο και το μυαλό αρχίζει να πηγαίνει πίσω όταν τα βρίσκεις έτοιμα. Δηλαδή ότι όταν δεν χρειάζεται να εξασκήσεις το μυαλό σου για να ψάξεις, να σκεφτείς λύσεις, ιδέες. Δεν ξέρω αν και αυτό είναι ένας κίνδυνος μέσα σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα που μας έρχονται. Κοιτάξτε, κίνδυνοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Να σας φέρω μία δυστυχία, έτσι, που σε σχέση με το παρελθόν. Παλιότερα οι άνθρωποι περπατούσαν για να πάνε στη δουλειά τους, να κάνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα. Βγήκε το αυτοκίνητο, ατόνισε το περπάτημα. Ψάχνουμε εναλλακτικούς τρόπους λοιπόν να γυμναστούμε. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να συμβεί και εδώ. Ως επιτοπλίστων δουλεύει το μυαλό μας για να παράξουμε, να αποτυπώσουμε σκέψεις, γνώσεις. Όταν αυτός ο ρόλος υποκατασταθεί από μία μηχανή, τότε έγινε στον ίδιο τον άνθρωπο και στην ηθική, την δεντολογία, έτσι, τελικά θα το αξιοποιήσει. Ναι. Δυστυχώς η επιστήμη προχωράει και θα προχωράει. Οι μηχανές θα βρίσκονται ολοένα και πιο κοντά, ολοένα περισσότερο κοντά μας και θα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας μέσω της λήψης αποφάσεων, όπου η λήψη των αποφάσεων στηρίζεται σε δεδομένα που έχει παράξει η ανθρώπινη νόηση για να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ναι. Τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Ναι. Αυτή τη δυνατότητα της ανθρώπινης νόησης θεωρώ ότι δεν πρέπει να την χάσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη νέα γενιά να μην επαναπαυθεί στη χρήση αυτών των εργαλείων, αλλά να παραμείνει αυτό το στοιχείο της αυθεντικότητας της ανθρώπινης νόησης παράλληλα με τις μηχανές. Το πώς θα το πετύχουμε θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν και οι κοινωνικοί επιστήμονες που μπορούν να δουλέψουν δεδομένα και να εξάγουν κάποια συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να το χειριστούμε, παράλληλα με την τεχνολογία η οποία τρέχει και ολοένα και περισσότερο θα μας δίνει τέτοιου είδους εργαλεία. Και κάτι τελευταίο, κύριε Φλόρε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που εκεί πάντα οι εξελίξεις ίσως είναι που μας έρχονται, είναι πρώτες, τις βιώνουν εκεί. Σε αυτό το ζήτημα έχουν παρέμβει με κάποιον τρόπο ή και εκεί βρίσκονται σε μια διαδικασία συζήτησης? Πώς θα οριστούν λίγο τα όρια σε αυτό το νέο, στη νέα εφαρμογή που έχει έρθει? Και εκεί και ο διάλογος και εκεί έχει ξεκινήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Νομίζω ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια σωστά κινούνται πολύ γρήγορα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο εν τη γενέση του και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες νέες ισορροπίες στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται. Ναι. Ίσως χρειάζεται και χρόνος, δηλαδή πάντα όταν κάτι βγαίνει και μας ταράζει ή τέλος πάντων μας φέρνει μπροστά σε ερωτήματα, διλήμματα, αν
το δούμε λίγο να δουλεύει και επισημανθούν όλα τα αρνητικά και όλα τα θετικά, ίσως αυτό μπορεί να μπορούμε να το κοντρολάρουμε στη συνέχεια με κάποιον τρόπο, δηλαδή να λειτουργεί υπέρ μας. Ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε, χρειάζεται πολύ προσοχή, χρειάζεται μελέτη από τους ίδιους τους επιστήμονες, χρειάζεται προσοχή και να μην εξέσουμε πολύ τη νέα γενιά σε κάτι το οποίο είναι άγνωστο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον. Ναι, διαφορετικά θα γεμίσουμε επιστήμονες, θα γεμίσουμε ιδιοφυΐες, συγγραφείς, ξέρετε. Χωρίς αντίκτυπο, αντίκρισμα όμως, αυτό είναι το θέμα. Σας ευχαριστούμε ακριβώς. Πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε και μαζί με εσάς. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, γεια σας.